Μαρία μου, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από σένα που είσαι στο εξωτερικό, να μας πεις τι γίνεται εκεί, πώς είναι τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το Βέλγιο και τις Βρυξέλλες που είμαι εγώ, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν υπάρχει βαβαρός κυκλοφορίας. Υπάρχει όμως lockdown, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να το ονοματίσει, που σημαίνει ότι όλα τα καταστήματα και υπηρεσίες είναι κλειστά και τα μόνα καταστήματα που λειτουργούν είναι τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Και τα φαρμακεία. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάμε μία φορά την ημέρα για να κάνουμε σχετικές συναντήσεις. Γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει και συμμετοχή συναδέλφων που είναι στις χώρες μέλη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το σύστημα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, δεν ήταν προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή. Προχτές επιχειρήσαμε να κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσω τηλεδιάσκεψης. Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με 180 άνθρωποι μέσω τηλεδιάσκεψης. Δεν μπορούν να τα σηκώσουν τα συστήματα αυτά. Ακόμα και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χτες ψηφίσαμε την απελευθέρωση όλων των κονδυλίων που υπάρχουν διαθέσιμα στον προϋπολογισμό μέχρι και το 22, γιατί αυτός ο προϋπολογισμός είναι ενίσχυση 2, τελειώνει το 20, αλλά στην ουσία τελειώνει το 22, ώστε να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας των κρατών μελών, να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα χρήματα επίσης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και χρήματα από το Ταμείο Αλληλεγγύης, που μέχρι τώρα το ξέραμε, για τις φυσικές καταστροφές. Και επίσης να αλλάξει ο κανονισμός για τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν το 100% των σλότ που έχουν για να συνεχίσουν να πετάνε. Καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτό δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές ότι... εχθές είχαμε και το αδιέξοδο στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ιταλία και Ισπανία βάλαν βέτο. Εμείς είμαστε με τις χώρες του Νότου, αλλά φαίνεται ότι η Γερμανία και η Ολλανδία πάλι μπλοκάρουν τα κονδύλια, έτσι δεν είναι? Αυτό πού θα οδηγήσει? Εκεί ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα και νομίζω πως αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια τεράστια κρίση εδώ. Και αποτελεί σοβαρή αιτία διχασμού που μπορεί να οδηγήσει και σε υπαρξιακή κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, γιατί τώρα είναι η ώρα να μας δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μπορεί να είναι ένωση και να μπορεί να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Σας περιέγραψα λίγο πριν κάποια μέτρα που ηλεκτρισαν και είναι μέτρα υποστήριξης εκ των προτέρων πριν εμφανιστούν όλες οι επιπτώσεις της κρίσης, μαζί με την κίνηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν είναι όμως αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Μιλάμε για μια κρίση πρωτοφανή, τη μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το μοναδικό εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να δώσει ρευστότητα και να σταματήσει τις πιέσεις είναι το εργαλείο ενός κοινού δανεισμού για αυτή την δυστυχή κατάσταση, για αυτή την τραγωδία, το Corona Bond. Και αυτό το εργαλείο η Lagarde πρότεινε να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά και στην πραγματικότητα θα άφηξε πάρα πολύ τη δυνατότητα να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μεγάλη ρευστότητα. Εκτιμάτε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία μπορεί να υποχωρήσουν? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, Ιωάννη. Δεν φαίνεται. Και θα πω γιατί. Γιατί η Γερμανία καταρχήν έχει κάνει η ίδια για τον εαυτό της ένα πολύ γενναίο πακέτο υποστήριξης που σύμφωνα με τους αναλυτές φτάνει το 1-3 και χτες το Πολίτικο έλεγε ότι αυτό είναι με όλους σύγκρισης μεγαλύτερο πακέτο από ότι είναι το πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερο και πιο σοβαρό, γιατί η συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας της Γερμανίας είναι μια συμπεριφορά που δείχνει ότι διακατέχεται από το φάντασμα της Βαϊμάρης, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ναι. Δηλαδή φοβάται πάρα πολύ την νομισματική αστάθεια εξαιτίας του ενδεχομένου να εγγυηθεί χρέος σε χώρες που δεν έχουν τακτοποιημένα τα οικονομικά τους. Όμως στις μεγάλες στιγμές, στις μεγάλες κρίσεις, χρειάζονται μεγάλα όπλα. Και αν δεν είχαμε την προηγούμενη κρίση, έστω και εκ των υστέρων, την περίφημη φράση του Μάριου Ντράγκη, whatever it takes, οτιδήποτε χρειαστεί, που μεταφράστηκε σε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που ήταν το εργαλείο της ποσοτικής χαλάρωσης, το QE, ναι, και έτσι σώθηκε οικονομικά η Ευρώπη. Μην κοιτάτε που στην Ελλάδα είχαμε βαρουφακιάδες και επιλογές τραγωδίας, αλλά η οικονομία της Ευρώπης σώθηκε από το QE. Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο ισχυρό. Και αυτό είναι πεποίθηση εδώ. Μακάρι να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, κυρία Σπυράκη.
Μισό λεπτό, κύριε Σαντωνιέ, τι λέτε. Το... Μισό λεπτό, κύριε Σπυράκη. Λοιπόν, καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στην κυρία Σπυράκη. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλους τους νεκρούς, στις οικογένειες των νεκρών του κορονοϊού και ταυτόχρονα να εκφράσουμε και τη συμπαράστασή μας σε έναν άνθρωπο που είναι και από τη Δωδεκάνησο, τον Δημήτρη τον Κρεμαστινέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή μαθαίνω ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ο πρώην Υπουργός, να πούμε ότι έχει και αυτό τον κορονοϊό και... Δίνει τη δική του μάχη. Ναι. Σωστά. Ακριβώς. Τώρα, θα έλεγα ότι η κυρία Σπυράκη σε ένα μεγάλο βαθμό δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω σε αυτά που έχει πει και θα μπορούσα να πω ότι όντως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα έτσι όπως πρέπει. Δυστυχώς, το γεγονός ότι χτες είχαμε αυτή την πολύ κακή θα έλεγα απόφαση τελικά της αναβολής για 14 μέρες για να πάρουμε μέτρα, προφανώς μετά από το βέντο της Ιταλίας και της Ισπανίας, εκεί τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα για το πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Όμως είπε η κυρία Σπυράκη και κάτι το οποίο θα ήθελα να το μεταφέρω και στην Ελλάδα, ότι στις μεγάλες κρίσεις πρέπει να βγάλουμε τα μεγάλα όπλα. Και μετά από την δήλωση της κυρίας von der Leyen ότι πλέον δεν υπάρχει το δημοσιονομικό σύμφωνο, νομίζω ότι πρέπει όλοι να βγάλουμε τα μεγάλα όπλα και η κυβέρνηση να βγάλει τα μεγάλα όπλα για να στηρίξει την οικονομία. Και αυτή τη στιγμή δεν στηρίζεται η οικονομία με τα μέτρα που έχει προτείνει η κυβέρνηση. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Σαντωρινιέ, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που λέτε τα μεγάλα όπλα. Κύριε Χασαπόπουλε, ένα απλό συγκριτικό θα σας πω. Θα σας πω λοιπόν ότι ακόμα και με τα μέτρα του ΕΣΠΑ που έλεγε πριν η κυρία Σπυράκη ότι δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και μέχρι και του 2022 οι χρηματοδοτήσεις, το ύψος των μέτρων φτάνει στο 5%. Ξέρετε πόσο είναι το ύψος των μέτρων στη Γερμανία που ανέφερε η κυρία Σπυράκη? 10%. Στην Ισπανία 20%. Στην Ιταλία 14,9%, στη Γαλλία 11%. Είμαστε τελευταίοι σε ύψος ΑΕΠ, σε ποσοστό ΑΕΠ. Δεν λέω ότι θα πάρουμε εμείς ένα 3 όπως πήρε η Γερμανία. Δεν έχουμε και τις ίδιες ανάγκες σε επίπεδο πληθυσμού. Δηλαδή μπορείτε να πείτε σε χρήματα πόσο είναι αυτό, κύριε Σαντωρινιέ? Πόσο είναι σε χρήματα? Σας λέω ότι το 20% που έχει πάρει η Ισπανία... Το 20% που είχε πάρει η Ισπανία είναι 40 δις. Ενώ εμείς πόσα δαπανούμε δηλαδή για τον ιό? Πόσα... Εμείς έχουμε πάρει 10 δις. Άρα η δική σας πρόταση ποια είναι? Λέω λοιπόν ότι εμείς πρέπει να στηρίξουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Και όχι να φέρνουμε μέτρα με τα οποία την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κλινικά νεκρή οικονομία. Με ποιο τρόπο, κύριε Σαντωρινιέ, τον τρόπο σας ρωτάμε. Είναι πολύ συγκεκριμένες λοιπόν οι προτάσεις που έχουμε κάνει. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει είναι να ενταχθούν όλα τα ΚΑΔ και να εξαιρεθούν κάποια. Όχι να ενταχθούν κάποια και να εξαιρούνται τα περισσότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή εξαιρούνται. Καλά, εδώ είναι μια διαφωνία, γιατί η κυβέρνηση θέλει να το κάνει σταδιακά. Θέλει να το κάνει σταδιακά. Δεν είναι ότι αρνείται να βάλει κάποιους. Κάνοντας το σταδιακά, χάνονται θέσεις εργασίας. Διότι οι απολύσεις συνεχίζονται να γίνονται. Προχθές στο Ελευθέριος Βενιζέλος απολύθηκαν 300 άνθρωποι. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεύτερο λοιπόν. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση σήμερα να πληρώσει τους μισθούς στις επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής. Και όχι να αναστέλει την εργασία δημιουργώντας νέες στρατιές ανέργων. Γιατί να σας θυμίσω... Δηλαδή εσείς λέτε να αναλάβει τη μισθοδοσία όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Από αυτό που έχει... Έχει γίνει ο υπολογισμός. Από αυτό που έχει. Πόσο είναι αυτά τα χρήματα? Ένα δις είναι επιπλέον 330 εκατομμύρια από τα μέτρα που έχει πληρώσει. Για τα 800 ευρώ. Για κάθε μήνα. 800 ευρώ ή όλη η μισθοδοσία? Η μισθοδοσία μπορεί να μπει με ένα πλαφόν. Κοιτάξτε, τα 800 ευρώ είναι ένα αστείο ποσό. Καταλαβαίνετε ότι ο μέσος μισθός σήμερα στην Ελλάδα είναι πάνω από 900 ευρώ και δίνει 533 ευρώ.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτά τα μέτρα την επόμενη μέρα θα έχουμε μία οικονομία η οποία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί φανταστείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι... Ναι. Θα δηλαδή εσείς λέτε να δώσουμε 1.000 ευρώ, ακούστε λίγο, κύριε Σαντορινιέ, να δώσουμε λέτε 1.000 ευρώ... Δεν θα μπορέσει κανένας να ψωνίσει. Καταλάβαμε. 1.000 ευρώ δηλαδή σε κάθε εργαζόμενο για όλες τις επιχειρήσεις που κλείσανε. Να δώσει το κράτος. Αυτό λέτε. Και να μην αναστέλλονται... Οι συμβάσεις. Η αναστολή συμβάσεων είναι απαράδεκτη. Ένα γρήγορο σχόλιο από την κυρία Σπυράκη για να κλείσουμε. Κύριε Σαντορινιέ, δεν έχουμε περιόριστο το χρόνο. Καταλάβαμε. Ωραία. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο σύντομα, παρακαλώ. Ελάτε. Να ενισχυθούν σήμερα όλες οι ΜΕΘ, να γίνουν προσλήψεις, γιατί προσλήψεις ακούμε και προσλήψεις δεν γίνονται, και να μην ξοδεύονται λεφτά σε ιδιωτικές. Κατανοητό, κατανοητό. Αυτό το βάζει και επισήμως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλάβαμε. Πάρα πολύ καλά ότι τα πανεπιστήμια, τρία πανεπιστήμια, είπανε δώστε μας εμείς να κάνουμε τα τεστ. Ναι. Και πήγανε σε ιδιωτικά εργαστήρια και δώσανε τα τεστ. Μάλιστα. Πείτε μου εσείς, αυτό είναι διαχείριση των χρημάτων? Ένα σύντομο σχόλιο από την κυρία Σπυράκη για να μας δώσει και απάντηση. Κοιτάξτε, η κάθε κυβέρνηση υιοθετεί μέτρα αναλογικά με την οικονομία της και σε κύκλους. Και αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση πρώτα και κύρια είναι ότι καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια να υπάρχει το ομόλογο του κορονοϊού. Όχι λεκτικά. Με συγκεκριμένη πρωταγωνιστή στην προσπάθεια. Πρωταγωνιστή, κύριε Σαντορινιέ, και δεν σα διακόπτω. Καταλαβαίνω ότι έχετε μία αγωνία να κάνετε πλειοδοσία παροχών από χρήματα που δεν έχετε ποτέ διαχειριστεί. Όμως πρέπει να σα ενημερώσω ότι ήδη η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει 6 δισεκατομμύρια. Δεν σα διέκοπτα, κύριε Σαντορινιέ. Μα δεν έχει νόημα τώρα. Να σα πω, ο ένα στην Αθήνα και άλλο στη Βρυξέλλα να μαλώνετε δεν έχει νόημα. Ελάτε, κυρία Σπυράκη. Ελάτε. Μιλήσατε αρκετή ώρα και παρουσιάζω τα επιχειρήματα. Και μάλιστα δώσατε χρήματα φιδός χωρίς να τα έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι προφανές ότι αυτό που ήδη έχει ξοδέψει διαμορφώνεται σε ένα ποσό το οποίο είναι πολύ υψηλό μέχρι στιγμής και συνεχίζει να διευρύνει την κάλυψη σε κύκλους. Μέχρι στιγμής καλύπτονται με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Σπυράκη, και 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καλυφθούν και άλλοι. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για διεύρυνση του κύκλου των ανθρώπων που θα καλυφθούν, αλλά κυρίως έχει κάτι που έχει μεγάλη σημασία, κύριε Σαντορινιέ, και θέλω να το ακούσετε αυτό. Στις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάμε, η πλειοδοσία δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει είναι η υπευθυνότητα και η εμπλοκή όλων. Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, όπως έγινε από την κυβέρνηση, τουλάχιστον στο κομμάτι της ιατρικής περίθαλψης, δείχνει πως πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι